Είναι οι νέες φωτογραφίες της Πετρούλας Κωστίδου που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και δείχνουν μετά από πολύ καιρό την εντελώς καινούργια εικόνα της γνωστής τηλεπερσόνας. Στις περισσότερες γυναίκες, φαντάζομαι, οι άντρες, άμα κολλήσει μια γυναίκα σε έναν άντρα, ένας άντρας, δύσκολο να πει όχι. Αριστερά είναι η Πετρούλα που γνωρίσαμε μέσα από τα καλλιστεία και την τηλεόραση. Ξανθιά και πληθωρική με εντυπωσιακές αναλογίες και σεξι εμφάνιση. Στην δεξιά φωτογραφία βλέπουμε μια νέα Πετρούλα με ελαφρώς διαφορετικά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και με άλλο χρώμα στα μαλλιά. Αυτές οι φωτογραφίες έγιναν η αιτία που πολλοί υποστήριξαν πως η τηλεπερσόνα έχει κάνει μικρές αισθητικές επεμβάσεις στο πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη αλλαγή εντοπίζεται στη μύτη της, που τώρα φαίνεται ελαφρώς διαφορετική. Η νέα της γαλλική μητούλα άλλαξε την όψη του προσώπου της και δείχνει να της ταιριάζει περισσότερο από την προηγούμενη. Εκτός από την αλλαγή στη μύτη, η Πετρούλα αποφάσισε να σκουρίνει και το χρώμα στα μαλλιά της. Και όπως φαίνεται, και αυτή η αλλαγή της είναι εντυπωσιακή. Το ξάνθο χρώμα του παρελθόντος τώρα έδωσε την θέση του στο πιο ήσυχο καστανό που φαίνεται πως της ταιριάζει καλύτερα. Είναι λογικό όταν έχεις δίπλα σου μια γυναίκα η οποία ασχολείται με το χώρο του θεάματος, αμήν τι άλλο. Και τι βλέπουν πολλοί άντρες, τι θαυμάζουν πολλοί άντρες, και αυτό δεν είναι κακό. Ίσα ίσα θα πρέπει να χαίρεσαι που έχεις κάτι όμορφο δίπλα σου. Η σημερινή της εικόνα, όπως φαίνεται, δεν έχει καμία σχέση με την σεξι εμφάνιση που είχε στο παρελθόν. Αλλαγές εντοπίζονται όμως και στο στυλ της, καθώς στις πρόσφατες φωτογραφίες η Πετρούλα είναι ντυμένη σε ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας. Τα σεξι κορμάκια και τα τόπα αντικαταστάθηκαν από τα πιο casual καθημερινά ρούχα. Η Πετρούλα απέχει από τα τηλεοπτικά πράγματα και ίσως αποφάσισε να αλλάξει και το στυλ της και να περιορίσει τις σεξι εμφανίσεις της μόνο στις φωτογραφίσεις. Παρά τις αλλαγές της όμως, οι φανατικοί της θαυμαστές την ακολουθούν, έστω και αν η σεξι Πετρούλα του παρελθόντος δεν είναι παρά μία εικόνα στη μνήμη τους. Σου που φέρνει από πάνω, γερανό. Ίδιο ύψος έχουμε. Εγώ φοράω πιο ψηλό παπούτσι, αφού ξέρεις. Κάτσε, κοριτσάκι μου, τι κάνεις? Πάρα πολύ καλά, εσύ. Για σεξ εικόνα, αν έχεις το παρελθόν, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κοίτα, γιατί... η αλήθεια είναι ότι η αλλαγή ξεγελάει από την έννοια ότι έχεις πλέον αφήσει πίσω σε ένα στυλ ύφος, look, το οποίο ήταν ταυτισμένο με σένα. Το βαθύ ντεκολτέ, το ξανθόμαλι, αυτό το... το ξανθόμαλι. Να σου πω την αλήθεια, αυτό ούτως ή άλλως ήταν πάντα ένας ρόλος. Ξέρεις, εγώ θα γυρνάω μια από εδώ, μια από εκεί, ξέρεις, το έχουμε. Ήταν ένας ρόλος. Το, η όλη συμπεριφορά και το όλο στυλ και το όλο attitude ήταν ένα ρολάκι. Ποτέ δεν ήμουν αυτό, ποτέ δεν ήταν αυτό ο πραγματικός μου χαρακτήρας. Τώρα από εκεί και πέρα είπα να κάνω και μια αλλαγή στο μαλλί. Την αλλαγή στο μαλλί την έκανες, αλλά εγώ θα σε έλεγα με κοντό. Κοντό, ε. Τώρα που σε κοιτάω και βλέπω λιγάκι για να δούμε. Κιτράκια σου, έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο έτσι. Από κοντό. Κοντό. Αγορίστικο. Αγορίστικο. Ναι. Δεν ξέρω. Φοβάμαι. Σου λέω, να με φοβάμαι κατάθλιψη μετά. Ψυχιατρία, λουμαλίες και τέτοια. Μεγαλώνουνε. Γιατί οι μακρομαλλούσες δεν είναι. Δεν νομίζω ότι δεν έχουν θέματα. Αυτές έχουν τα μεγαλύτερα θέματα και είναι και περισσότερες. Νομίζεις, αγάπη μου, αυτό το μονοπετράκι, τι είναι εδώ που βλέπω στο χεράκι μας? Το πρόσεξες, γυαλίζει λίγο. Είναι δωράκι. Από ποιον? Από τον αγαπημένο μου. Ο αγαπημένος είναι πολύ γαλαντό όμως και μπράβο, το είχε ωραίο γούστο. Αραβωνιάστηκε. Λοιπόν, κάθε φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση δημόσια δεν έχω ξαναπαντήσει, αλλά τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι ότι αν θα μου κάνει αυτή την ερώτηση κάποιος αξιοπρεπής άνθρωπος και νιώσω άνετα, γιατί νιώθω πλέον άνετα με το να αποκαλύψω το τι πραγματικά συμβαίνει στη ζωή μου, θα σου πω ότι είμαι 4 χρόνια σε σχέση. Έλα, ρε, με έναν άνθρωπο που υπεραγαπώ, ακόμα τον καιρό έλεγα. Με έναν άνθρωπο που υπεραγαπώ. Αχ, φωτογραφία τον έχουμε. Τον έχουμε, αλλά. Γιατί να τον έχουμε, τον έχουμε στο προφίλ μου. Από το προφίλ μου πρέπει λοιπόν, να τη δει κανεί. Ωραία, να δώσουμε το λίτερο στο προφίλ μου, στο κοντρόλ μα. Το προφίλ τη Πετρούλα, το κλασικό ένα έχει, δεν νομίζω. Ναι, ένα. Ένα δικό μου. Okay. Καμιά 118 άλλα. Έχεις, φαίνεται, θα καταλάβουμε ότι είναι ο αγαπημένο σου. Ναι, έχουμε την άδεια να το βγάλουμε έτσι, γιατί αλλονών αγαπημένοι δεν θέλουν να βγαίνουν. Όχι, όχι. Αυτό είναι ο δικό μου. Εντάξει.
λίγο. Είμαι, έχω μια πολύ πολύ ας μην υγιή σχέση. Πες μας λίγο, έλα πιάστα την αρχή. Για άλλο πήγαινα εγώ τώρα, άλλα για... πήγαινα να σε ρωτήσω. Αλλά τώρα δεν θα σε ρωτήσω αυτά γιατί μένα μου αρέσουν αυτά. Θέλω να μου πεις το love story. Είναι 4 χρόνια, ξεκίνα να μου λες τι και πώς, πότε. Είναι μια σχέση με πολύ πολύ έρωτα, πολύ πολύ αγάπη. Πόσο χρόνο είσαι, Πετρούλα μου? Είμαι 25. Το αυτός είναι 26. Όχι, δεν το γνώρισα τότε. Ήμασταν συμμαθητές από παλιά. Εγώ κερδίζω χρονιά. Αυτός είναι το 88, εγώ είμαι το 89. Μην μιλάς με ημερομηνίες. Με ηλικίες. Καλά να πάθεις. Δεν με νοιάζει. Επιτέλους. Ναι. Εγώ κερδίζω χρονιά. Λοιπόν, ήμασταν μαζί στο σχολείο, ήμασταν μαζί στο θρανείο, κάναμε κολλητή παρέα. Από τότε υπήρχε πούμε, στην ατμόσφαιρα. Κολλητές παρέες μετά. Αυτό, Ελεονόρα, όποιος λες ότι είναι κολλητό σου. Δεν ξέρω, εντάξει, να επιφυλάσσεσαι με τους κολλητούς. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φέρνει η ζωή. Ναι, δηλαδή, πώς θα φέρνεις εσύ στη ζωή σου. Γιατί η ζωή δεν σου φέρνει τίποτα, εσύ τα φέρνεις όλα. Και έχουμε κάνει μια σχέση η οποία πραγματικά βασίζεται στην αγάπη. Αγάπη, πραγματική αγάπη, έρωτας, πάθος, πολύ σεβασμός, απίστευτη επικοινωνία και θεωρώ πως θα κρατήσει. Θέλω να μου πεις λιγάκι. Πώς έχει αντιδράσει κατά τη διάρκεια των αποφάσεων που έχεις πάρει τηλεοπτικά, αν ήταν στο πλευρό σου, σε στήριζε, αν ζηλεύει, όλα αυτά που θέλουμε να μάθουμε τα γυναικεία? Πάντα με στήριζε, πάντα ήταν στο πλευρό μου, ήξερε που έρχεται, δεν πήγε ας πούμε στην Μαρία, ξέρω, ή στην γειτονιά. Ναι, στην Μαρία της γειτονιάς. Λαμπάριο Σόλ. Με Λαμπάριο Σόλ, καλά την Ρακοσιλέκτρια όπως τη λέγανε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο είμαι και εγώ Ρακοσιλέκτρια είμαι, μην νομίζεις. Λοιπόν, αλλά ήξερε που έρχεται, ήξερε το χαρακτήρα μου. Δεν με γνώρισε τη στιγμή που τα φτιάξαμε. Με γνώρισε πολύ πολύ πιο πριν, μιας και ήμασταν συμμαθητές, ήξερε πώς λειτουργώ. Και είναι άνθρωπος που ξέρει ότι τα φαινόμενα πατούν. Οπότε δεν τον μπέρδευε αυτό το τηλεοπτικό, αυτό όλο που γινόταν, αυτός ο ρόλος Πετρούλα, γιατί ξέρω ότι ποτέ δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας μου. Γιατί δεν έχει καμία σχέση. Είναι άσπρο μαύρο χαρακτήρας μου αυτό που παρουσίαζα τόσο καιρό με το που να μπω σε αυτό το ρόλο. Παρουσίαζα κάτι τελείως διαφορετικό. Ήξερε ποια είμαι εγώ. Ποτέ δεν φοβήθηκε. Δεν έχετε περάσει ποτέ. Γιατί είστε και πολύ νέα παιδιά, παιδί μου, και σε αυτές τις ηλικίες. Ναι, μεν ζεις πολύ μεγάλο έρωτα. Γιατί είναι αθώο όλο το συνέστημα, είναι αγνό, είναι πρωτόγνωρο μερικές φορές.